Σας υποσχεθήκαμε καλεσμένο έκπληξη εδώ στο Game Time. Σας υποσχόμαστε και πλούσιο θέαμα για όλη την οικογένεια στο Μαρκόπουλο Πάρκ την Κυριακή, στο 73ο ελληνικό Derby Pub. Μιχάλη Ξινέ, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ο Πολυνίκης Μιχάλης Ξινός με 6 νίκες σε Derby. Άλλος ένας το έχει καταφέρει. Ο Βαγγέλης ο Κεράτσας, μεγάλη μορφή των ελληνικών υποδρομιών. Ισοφάρισα το ρεκόρ του. Και τι θα περιμένουμε από εδώ και πέρα, τι να περιμένουμε την Κυριακή? Ευελπιστούμε να το ξεπεράσουμε. Ευελπιστούμε όταν λες εσύ και το άλογο σου. Βέβαια. Πες μας λίγα λόγια για το άλογο. Το άλογο. Καβάλα τον Ήπο Αλανάρη. Πολύ καλό άλογο, όπως είναι όλα αυτά τα τριετή που τρέχουν και συμμετέχουν σε αυτή την υποδρομία. Είναι έτοιμος. Είμαι έτοιμος. Και επειδή για τους περισσότερους το δικό σας άθλημα μπορεί να είναι και λίγο άγνωστο, πες μας λίγο τι χρειάζεται ο τζόκεϊ και τι χρειάζεται το άλογο του για να φτάσει σε όλες αυτές τις μεγάλες επιτυχίες. Πρέπει το άλογο να έχει προπονηθεί σωστά, να έχει συμμετέχει σε υποδρομίες και να φτάσει η στιγμή για αυτή τη μεγάλη κούρσα. Γιατί αυτή η κούρσα είναι μία και μοναδική σε όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά ετοιμάζεστε για αυτό το ντέρμπι. Για αυτό το ντέρμπι. Mm-hmm. Όσοι τα καταφέρουν και φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, προσδοκούν να πάρουν αυτή την υποδρομία που γράφεται με χρυσά γράμματα στην ιστορία των υποδρομιών. Και πρέπει να πούμε ότι λογικά είναι πολύ λίγα τα πράγματα που μπορεί να φοβάσαι για να έχεις φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Σε αυτή την συγκεκριμένη υποδρομία, στο συγκεκριμένο ντέρμπι, υπάρχει κάτι που μπορεί να σε φοβίζει? Όχι, δεν με φοβίζει κάτι. Σαν κατάσταση αλόγου, γιατί είναι πολύ καλά τα λόγω μου και σαν τη δικιά μου εμπειρία. Υπάρχουν και άτυχες στιγμές. Αυτό προσπαθείς να περιορίσεις πάνω στη συγκεκριμένη υποδρομία. Να σου ευχηθούμε να τις περιορίσεις στο μηδέν, θα έλεγα εγώ, και να σας θυμίσουμε ότι από τις 12 η ώρα που θα ανοίξουν οι πόρτες στο Μαρκόπουλο Πάρκ, η ψυχαγωγία ξεκινά για όλη την οικογένεια, ακόμη και μαθήματα μαγειρικής μπορείτε να παρακολουθήσετε. Μικρά παιδιά, γυναίκες, σπεύσατε, ο καιρός θα είναι υπέροχος. Μπορείτε να απολαύσετε το 73ο ελληνικό Derby Pub και ψυχαγωγία για όλη την οικογένεια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ. Και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να έρθει σύντομα το 7ο. Μακάρι. Γεια σας κυρίες και κύριοι, ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.